Να καλωσορίσουμε στο στούντιο, ή το έχουμε προαναγγείλει, είναι ο μαθήματος ο κ. Μανώσης ε, Να πούμε πρώην διευθύντη του γραφείου του κ. Στέφανο Κασελάκη. Αυτός αυτοί, το Τον κρατάμε αυτό τον τίτλο. Μέχρι να... <συσκλή> γεννήθηκε το νέο κόμμα, θα δούμε τώρα πώ θα Α, Ωραίο, ξεκινάτε καλά. Ποια θα είναι η νέα θέση, τα δύο καθήκοντα. Το θα αποφασιστεί... <Ρι> Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα τα οποία υπήρχαν και γεννώνται τώρα και με την ανά με πλέον επίσημα με την ύπαρξη ενό νεοσύστατου κόμματο του, κόμματος, του, ε, του κόμματο που λέγεται Κίνημα Δημοκρατία. Απλά ερωτήματα που μπορεί να έχουν οι, οι φίλοι μα. Πρώτα απ' όλα θα σα πει κανεί το πιο απλό ερώτημα που ε, συνήθω σα κάνουν είναι κλεισέ ερώτημα. Οφείλουμε έτσι να το, αν δεν, κατά την κρίση να το θέσουμε. Είναι Τελικά γιατί φύγετε. Φύγατε γιατί είχατε προετοιμαστεί για να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα ή όπω λέει ο κ. Κασελάκη, αναγκαστήκατε να φύγετε γιατί σα έδιωξαν. Η αλήθεια ποια είναι, κύριε Καπνισάκη. Είναι προφανέ ότι μα έδιωξαν. Να το εξηγήσουμε λίγο. Μα απέκλεισαν και μα έδιωξαν. Ε, αυτή η διαδικασία εδώ και, έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνε περίπου. Ήταν μια μεθοδευμένη ε, πρακτική η οποία κορυφώθηκε έξω από το Γκάζι live την ημέρα του συνειδητρή. Πού τα είδαμε όλες τις εικόνες. Τα είδατε όλες αυτές τις εικόνες τις λυπηρές. Ε, ήξεραν ότι η συντριπτική πλειονότητα των νομίμως εκλεγμένων συνέδρων τάσσονταν κατά του αποκλεισμού του κυρίου Κασελάκη. Οπότε δεν... Είχαν ξεκινήσει νωρίτερα βέβαια ε, με τον αποκλεισμό ολόκληρων, ολόκληρων οργανώσεων ή συνέδρων. Ε, και μετά το ολοκλήρωσαν με την ε, μη ε, ε είσοδο των, των, συνέδρων στο συνεδριακό Κύριε χώρο. Κύριε πούμε ότι ήταν συνεδριακό Εάν αυτό. μένατε, θα μπορούσατε να συνεπάρξετε. Αν θα μπορούσαμε να συνεπάρξουμε με τους... ή με... αν θα, ε, θα κατέβαινε ο υποψήφιος. θα κατέβαινε ως υποψήφιο, θα... θα... υποψήφιος, νομίζω ότι αυτό είναι πλέον σαφές αυτό και είναι μετά από σίγουρο. την... Ε, νομίζω προχθές η εκλεκτή σας η συνάδελφος, η κυρία Καλογεροπούλου, mm -hmm. Ε, είπε ότι ο Αλέξ Τσίπρα έστειλε ένα μήνυμα την ημέρα του συνεδρίου ότι αφήστε τον να μπει. Ουσιαστικά αυτό είναι μια παραδοχή ότι δεν μας επέτρεπαν να, να μπούμε να. Ε, και α κερδίσει το κόμμα. Και αυτό είναι η, η, αυτό... η έτερη παραδοχή ότι ήταν δεδομένο ότι θα κέρδιζε τι εσωκομματικέ ε, εκλογέ. Τώρα, εσείς αν θεωρείτε... θα μπορούσαμε να, να συνεπάρξουμε, συνεπήρξαμε 11 μήνε. Με προβλήματα βέβαια αλλά συνεπήρξαμε. Θεωρείτε ότι αυτό. Και δεν λέω για το ρεπορτάζ τη συναδελφού που το... είναι εξαιρετική στο ρεπορτάζ τη, αλλά και η συναδελφού έχει μια πληροφορία. Δεν έχει διαψευστεί, βέβαια. Είναι μια πληροφορία δεν που έφτασε διαψευστεί. και έγινε ρεπορτάζ η οποία είναι απόλυτα αληθή. Και δεν φταίει το άλλο από το ρεπορτάζ. ήταν σωστό γιατί αυτή είναι η πληροφορία τη συναδέλφου. Αλλά μήπω αυτοί που έδωσαν την πληροφορία, οι πηγέ δηλαδή, δεν έδωσαν όλη την αλήθεια. Θεωρείτε αλλά δηλαδή ότι πραγματικά. Δεν το... Μέχρι έλεξω... τελευταία στιγμή ο Αλέξη Τσίπρα ήθελε τον Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Εσύ, τρία εκτίμηση θέλω. Εγώ επανέλαβα μία αναφορά που δημόσια έκανε η κυρία Καλογεροπούλου. Καλά, ο Πρωθυπουργό έκανε σε κάποιο. Σε πάντα κάποιο ρεποτάς, κλασά, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετική. Απλά ω ρεπορτάζ ότι να. Όπω πληροφορία δεν είναι ακριβώ έτσι. Να επιτραπεί ίσω. Όχι ρεπορτάζ, Θεωρώ ότι θα Εγώ, αν μου πείτε κάτι και το μεταφέρω, μπορεί να μην είναι ακριβώ έτσι. Αυτό που θα το μεταφέρω εγώ γιατί μου το πάτε εσεί. Καταλαβατε. Εκτιμώ ότι θα είχε διαψευστεί αυτή η πληροφορία. Έχουν περάσει τρει μέρε. Το γεγονό ότι δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα νομίζω ότι σωστά, την καθιστά σωστά, σωστά. Ε, προφανώς έγκυρη. Δεν αφορά βέβαια την κυρία Καρτοβίλη, το βλέπω να παρεξηγηθεί προφανά, το ερώτημα, yeah. το κατα... κατανοητό. Πιστεύετε ότι έγιναν λάθη από την πλευρά του κ. Κασελάκη, γιατί πριν από ένα χρόνο πήρε 150.000 ψήφου εμπιστοσύνη, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ένα χρόνο μετά, πιστεύετε ότι έγιναν λάθη και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα. Γιατί φαντάζομαι ότι ούτε στον κ. Κασελάκη αρέσουν αυτέ οι εικόνε, και μέσα και έξω από το συνέδριο που συνέβαιναν και φυσικά τον προηγούμενο διάστημα. Προφανώ. Σίγουρα. Λάθη δεν κάνει αυτό που δεν πράττει. Επικοινωνιακά λάθη ε, προφανώ έγιναν. Δεν έγιναν λάθη όμω ε, με κακή προαίρεση. Αυτό είναι το δεδομένο και το αναγνωρίζει ο κόσμο. Mm -hmm. ε, μπορεί να έγιναν κάποια λάθη ε, σε επίπεδο διαδικασιών ή οργανωτικά, δηλαδή μετά το συνέδριο του Φεβρουαρίου. Θα έπρεπε να πάμε σε εκλογή νέα Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα τώρα. Ωστόσο, αυτό έγινε για να μην διαταραχθούν οι σχέσει εν ώψη των ε, κρίσιμων ευρωεκλογών. Ε, το δεδομένο, και αυτό επαναλαμβάνω, το αναγνωρίζει ο κόσμο, είναι ότι υπήρχε καλή προαίρεση από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη και ο, η κατάσταση στην οποία οδηγηθήκαμε προφανώ δεν ευθύνεται. Δεν οφείλεται σε αυτό. Ε, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδιοκτησιακή αντίληψη. Κάποιων μελών, ε, ε, του ιερατείου, όπω λέμε, mm -hmm. του κόμματο, το ε, η οποία ε, αντίληψη δεν επέτρεπε καμία αλλαγή στο κόμμα, mm -hmm. η οποία έπρεπε να έχει γίνει, και το έχει εξαγγείλει και ο Αλέξη ο, ο Τσίπρα, από το 2019. Ε, οι καταστατικέ αλλαγέ τι οποίε ε, είχαμε μπροστά μα, είχαν εξαγγελθεί από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, Αυτές ήταν ε, εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και αυτές μάλλον. Ε, οδήγησαν στι ε, σκηνέ έξω από τον Γκάζι διό Λάιβ. Ε, διότι κάποιοι από το κόμμα δεν μπορούν ακόμα να αποδεχθούν ότι το κόμμα αυτό δεν του ανήκει ω ιδιοκτησία. Ανήκει στα μέλη. Μ, υπήρχαν συγκεκριμένε οργανωτικέ και καταστροφικέ αλλαγέ. Δεν την ευκαιρία, κύριε Καμπιστάκη να είστε εσεί εδώ. Γιατί είστε πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Και όσοι ασχολούνται με την πολιτική γνωρίζουν πάρα πολύ ότι είστε ένα πρόσωπο που έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο στα δρόμενα αστυνομία τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζετε από το ΣΥΡΙΖΑ από μέσα και απ' έξω. Έτσι είναι. Εγώ λοιπόν με το δικό μου το μυαλό θέλω να ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ό,τι θέλετε. Για πολλού ο ΣΥΡΙΖΑ η ανάδειξη στη θέση του Προέδρου του Σέφρο Κασελάκη ήταν ε, ένας, αν θέλετε, μια κρυφή ελπίδα ότι θα είναι Πρόεδρο βραδιάς Κάψεω. Ναι ή όχι. Ήταν απόρρια τη ανάγκη. Άρα ήταν, 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 από για κάποιους είχε προεξοφληθεί αυτοί... η... η σημερινή εικόνα. Περίμεναν όλοι σιγά σιγά να φθαρεί ή να τον οροκανίσουν γιατί τότε εξυπηρετούσε μια ανάγκη. Δεν μπο... το, το κατάλαβα σωστά ή είναι... Ε, εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων. Εγώ λέω Σας μεταφέρω εκλογή... τη δική μου σκέψη που μπορεί να με προβοκά τώρα σε εγώ. Αλλά εγώ έτσι σκέφτομαι. Εγώ... Είναι έτσι ή όχι κατά την εγώ κρίση. Επομένως σε γεγονότα. Ναι. Εγώ λέω ότι η οχι κατα την κριση μενω σε γεγονοτα εγω λεω οτι η εκλογη του Στέφανου Κασελάκη ενός νέου. Ε, ανθρώπου ο οποίο ήρθε από την Αμερική, εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο δεν τον γνώριζε ο κόσμος, ε, έδωσε κάποια δείγματα γραφής μέχρι τις εκλογές τη περσινής του Σεπτεμβρίου, προφανώς ανταποκρινόταν στην ανάγκη των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση του συγκεκριμένου κόμματο. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα αν κάποιοι είχαν επενδύσει, ε, είχαν άλλες σκέψεις, είχαν επενδύσει κάποια άλλα πράγματα, αυτό δεν το γνωρίζω. Κάποι... Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Εγώ νομίζω, κάποι... Θεωρώ ότι συμπορεύτηκαν mm -hmm. ε, με καλή διάθεση και καλοπροαίρετα. Μάιστα. Γιατί καταλαβαίνω σε, σε ποιου αναφέρεστε. Εσύ απαντάτε, εγώ ρωτάω. Όφυλαν κάποιοι ε, τον πολιτικά άπειρο, κατά την γενική αντίληψη, ε, Στέφανο Κασελάκη, αλλά, άνθρωπο ενδεχομένω με μια δυναμική που αναγνωρίστηκε από του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, που τον ε, 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 έβαλαν στη θέση του Προέδρου. Έτσι. Γιατί ο λαό ψηφίζει και οι άλλοι ακολουθούν. Έτσι. Έτσι τη, τη, τη λαϊκή επιταγή που λέμε. Όφυλα κάποιοι σοφοί στο κόμμα να τον προστατέψουν ή να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί. Και εν, εν, εν τούτη έκαναν τα αντίθετα. Είτε αυτά γινόντουσαν φανερά, είτε γινόντουσαν ενδεχομένω ε, με ύπουλο ή, ή κρυφό τρόπο, Ναι ή όχι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει αυτό που ακριβώ λέτε. Τι είναι αυτή θα του καταγράψει ιστορία. Νομίζω και αυτό είναι γνωστό. Στον είναι υποψήφιοι σήμερα που Νομίζω μιλάμε. Νομίζω και αυτό είναι γνωστό στον κόσμο. Είναι ανάμεσα στου υποψηφίου σήμερα που μιλάμε. Και στου υποψηφίου. Δεν έχω θέμα να, μι να, μιλήσουμε ανοιχτά, αν θέλετε. Να μην το μην κάνουμε. Μιλήστε ανοιχτά. Εγώ θα έχω το Όχι. θέμα <στονίκομαι> μετά. Δεν είναι θέμα. Εσεί θα μου θέτε <στονίκομαι> ανοιχτά ερωτήματα. Ε, 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 και τα ανοιχτά και εγώ θα απαντάω ανοιχτά. εγώ. δοκιμασία μετά. Θα γιατί... ανοιχτέ απα... ε, ευθείε ναι. απαντήσει. Άρα λοιπόν, ώρα να το θέσω αλλιώ. Ο κύριο Νίκο Παπά, βοήθησε τον, ε, τον, Στέφανο Κασελάκη στο να αδεθρεωθεί και να κερδίσει την εμπειρία πολιτικά. Ή ένα άνθρωπο το οποίο με τι συμβουλέ του τελικά δεν μπόρεσε να δεν κατάφερε να τον βοηθήσει. Και μάλιστα υπάρχουν και γράφοι και Ο λέγεται... Παπά στήριξε ναι. τον Στέφανο Κασελάκη στι mm -hmm. σε εκλογέ περσινέ. Ναι. Ε, Ήταν θετικό ο ρόλο του Νίκου Παπά υπήρχε... στο πλευρό του Στέφανο Κασελάκη. Υπήρχε καλή συνεργασία mm -hmm. μέχρι την ημέρα που ανέλαβε την προεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Τότε τι έγινε. Ρωτήστε τον Νίκο Παπά για αυτό. Μάλιστα. Τι, Ο... Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι, τι μπορεί να άλλαξε, Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ σα είπα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων. Όχι, αλλά από την εμπειρία σα ρωτάμε. Τι μπορεί να άλλαξε, Τι, τι πιστεύετε, ε... μέσα σα. Αν θα μπορούσατε να το πείτε φωναχτά, Τι, 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 τι άλλο. Κάλε να δείτε. Είναι, είναι πραγματικά μια πορεία. Οι κάθε μία έχουν φιλοδοξίε, θεμητέ φιλοδοξίε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που σε, σε, ως προς το εσωτερικό των Μάλιστα. συγκεκριμένων Μάλιστα. στελεχών ε, επηρέασα ε, τις εξελίξεις. Ξέρω, αυτό είναι δεδομένο και σας το είπα και πριν, ότι οι αλλαγές στις οποίες ε, ήθελε να προχωρήσουν ο Στέφαλος Κασελάκης, ε, αυτές ξεβόλευαν, για να το πω έτσι λαϊκά, ε, πάρα πολύ κόσμο. Ο και ω Πολάκη... προ τα αξιώματα και ως προ την μισθοδοσία όλα. Που σήμερα έρχεται και δει, ε, έχει κάποιε <coughs> βαριές καταγγελίε προ το πρόσωπο Πολιτικέ καταγγελίε, έτσι. Αλλά και ουσία. Όχι, δεν είναι μόνο πολιτικέ. Οδηγούν και... και, σε ποινικά δικήματα. Και, βαριά και ποινικά σε ποινικά δικήματα. Ηθική ναι, δεν είναι μόνο Είναι και ηθικό και πολιτικό και ποινικό. Ακριβώ. Ο κύριο Πολάκη. Πόσο ποσοστό αληθεία έχει κατά την κρίση αυτά που λέει δημόσια. Εδώ μιλάμε για ένα Μιλάμε για διαδικασίε που θα έπρεπε να ακολουθήσει ο κ. Κασελάκη, οι οποίε σύμφωνα με τον κ. Πολάκη δεν έχουν ακολουθεί. Και μάλιστα ο κ. Πολάκη είπε ότι μα ξεγέλασε, αν, αν θυμάμαι καλά, αν κατάλαβα καλά, ο κύριο Κασελάκη. Ειδικά στην σε Αναφερόμενο σε μένα ότι εγώ ξεγέλασα, παρέπεισα εκείνον. ώστε να στηρίξω... Σα ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Σα διευκολύνω. Είπαμε ε, ευθείε απαντήσει εφόσον υπάρχουν ανοιχτέ ερωτήσει. Απαντήστε, Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ποσοστό αληθεία. Κανένα απολύτω ποσοστό αληθεία. Και θεωρώ ότι ο Παύλο Πολάκη είτε αύριο είτε την επόμενη Δευτέρα θα Μέχρι, Θα ήταν ο πρόεδρο του κ. Πολάκη. Σε κάθε έτσι? περίπτωση και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα προσπεράσει το θέμα του Ποθενέσχε, το οποίο ε, εργαλειοποιεί προφανώ για εσωκομματικέ. Ε... είναι πεντακάθαρο το Ποθενέσχε. Είναι το Ποθενέσχε. Σα μιλώ και ω δικηγόρο. Μα γι' αυτό με, επιμένω στο ερώτημα και, εσείς. και από, ε, από τι δηλώσει του κ. Πολάκη, mm -hmm. αυτό είναι καλό mm -hmm. να το διευκρινίσουμε. Mm -hmm. Δεν αναφέρεται οτιδήποτε από τη στιγμή τη έλευση του κυρίου Κασελάκη. Δεν, 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 προσάπτει οτιδήποτε από τη στιγμή τη έλευση του κυρίου Κασελάκη στην Ελλάδα. Ό,τι αναφέρει ε, αφορούν το παρελθόν. Ό,τι κάποια στιγμή είχε ε, συμμετείχε σε offshore εταιρείε. Πού δεν είναι offshore εταιρείε, είναι οι εταιρείε στι οποίε ήταν ναυλωμένα τα καράβια τα οποία έχει πουλήσει ένα χρόνο πριν έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό σα είπα ότι oh. θεωρώ ότι από την επομένη των εκλογών θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Να επιμένω σε ένα ερώτημα, Χρήσα μου, επιτρέψτε μου, σπαρκώ ένα ερώτημα ακόμα, επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ αυτέ τι μέρε mm -hmm. και έχω και φίλου μου μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και μέλη τη οικογένειά μου και φίλου mm -hmm. μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, παρότι κρίνω όμω κατσελακικό, γιατί όταν έχονται οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τον απομείνουν στην ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. ε, θεωρούνται τα ερωτήματά μου ενοχλητικά. Ε, ε, εγώ το κάνω από αγωνία για ένα πολιτικό mm -hmm. κόμμα mm -hmm. σε, σε, σε καιρού δημοκρατία. Ε, λένε ότι ο Κασελάκη έκανε ότι το κατέβαινε. Ότι δεν άκουγε κανέναν. Mm -hmm. Ότι αποφάσισε μόνο του ή ανθρώπου που δεν ήταν γνωστοί σε στελέχη ή σε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισε από ώρα σε ώρα και άλλαζε αποφάσει. Αυτό τι βάση αληθεία έχει. Αποφάσισε μόνο του σε ποια ζητήματα εννοούν. Σε Γιατί ζητήματα που αφορούσε πρέπει... να... είτε, είτε, τις, ε... Στο ότι έπρεπε να προχωρήσουν καταστατικέ αλλαγέ προφανώ εννοώ. Και αυτό. Και αυτό γιατί... Αλλά γιατί... αυτό ήταν το. Και στην επικοινωνία με πολλού βουλευτέ. Το, το, επίδικο. Είχα, έχω βουλευτέ που είχαν παραπονεθεί ότι Ξέρει, αλλάζει αποφάσει από μένα σε μέρα. Κύριε μπερδεύομαι. Α, α, δεν έχει α, α, ηγετικά, ηγετικά χαρακτηριστικά. Οφείλω να το θέσω αυτό. Θυμάστε πολύ καλά, έχετε πολύ καλή <συμπ> μνήμη. Mm. Μέχρι τι ευρωεκλογέ, ο κύριο Κασελάκη είχε οργώσει δύο ή τρει φορέ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. δεν είναι Και... κρυφό αυτό. Ακριβώ, επειδή δεν είναι κρυφό. Και τολμώ να πω ότι ήταν σχεδόν μόνο του. Αν αυτοί που ισχυρίζονται, αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν όργωσαν και αυτή την Ελλάδα, νομίζω ήταν δικαίωμά του και υποχρέωσή του να τον πλαισιώσουν και να αναδείξουν τα προβλήματα τη καθημερινότητα και τα τοπικά και τα εθνικά προβλήματα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, και αυτό είναι ο σκοπό του νέου κόμματο, είναι να σταματήσει η περίοδο αυτή, η οποία είναι λυπηρή για όλου, και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Τα καθημερινά προβλήματα, από την ακρίβεια μέχρι αυτό που δείξατε στο προηγούμενο και θέμα. Και τι πραγματικά. Αν μου επιτρέπετε, αν μου ναι, 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 Ε, αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ακριβώς το, το παράδειγμα του ακριτικού νησιού που δείξατε πριν τη ναι. στήλη. Είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ρημότητας και θέλει να συμμετάσχει στις εξελίξεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές τόσο στην περιοχή της όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και, γι' αυτό και όπου ε, έχει ενεργοποιηθεί και, συμμετά, και συμμετέχει τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι πρωτιά στην, ε, στην Ευρώπη. Ε, ωστόσο, το κράτο απέχει στο να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα και μια διασφάλιση από την υγεία μέχρι την ασφάλεια. Είδατε και τι ε, μεταφορέ. Ε, είπε η Δήμαρχο συστή ότι δεν έχουν πλοίο και δεν έχουν και γιατρού. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Και αυτά ευελπιστούμε τόσο και ω κόμμα, έξω κοινοβουλευτικά, αλλά τόσο και μέσα στο Κοινοβούλιο, με την Ιωνή κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα παρτίζεται ε, στην παρούσα φάση από του βουλευτέ οι οποίοι συνυπέγραψαν εχθέ την ιδρυτική διακήρυξη. Αποτελούν, δηλαδή, του συνειδητέ του νέου κόμματο. Καλά κόμματος. το λέτε, γιατί είναι, είναι μια πορεία μου να αυτή. Αν δημιουργήσετε ένα... κοινοβουλευτική Ακριβώς ομάδα, θα τα καταφέρετε να φτάσετε στου 10. Σα απαντώ ότι αυτό που θα. από αύριο κιόλα τελείωσε η χαρά η χθεσινή από αύριο και όλα. Σε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με την πεντάδα των βουλευτών, οι οποίοι είναι οι συνειδητέ του κόμματο μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη, να αναδείξουμε προ την, την προς ώρας Είμαι εκτιμώ ότι θα έρθουν και άλλοι βουλευτέ. Δεν θα μπω σε ονόματα ούτε σε χρόνο. Ο καθένα θα επιλέξει το χρόνο. ή ήδη είχτε... σε... Εκτιμώ, εκτιμώ. 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 Ότι θα, θα, θα πλαισιώσουν και άλλοι την, το εγχείρημα. Άρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς θα λειτουργούμε, οι βουλευτές, οι, οι βουλεύτρες και οι βουλευτές θα λειτουργούμε ως ιονή κοινοβουλευτική ομάδα. Από αύριο κιόλας ε, θα αναδεικνύουμε προβλήματα και θα ε, προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις. Άρα θα υπάρξει ένα σχέδιο από την επόμενη μέρα. Ακριβώς, θα, ακριβώς. θα, δούμε ακριβώς. το πρόγραμμά σα από την επόμενη το μέρα. Το πρόγραμμα, ούτω ή άλλω, κάποιοι πυλώνε είχαν αναρτηθεί στο προηγούμενο site. Mm -hmm. να ε, αναρτηθούν εκ νέου στο site του, του κόμματο. Ήταν πέντε πυλώνε που αφορούσαν ε, την οικονομία, το κράτο και κάποια από αυτά. Σε, ως αρχές, ε, αποτυπώθηκαν και στην ιδεολογική διακήρυξη Μάλιστα. Mm -hmm. την ε, οποία δεν καταφέρετε να φτάσετε. ε, σας καλώ να διαβάσετε και να γίνετε mm -hmm. μέλη mm -hmm. του νέου κόμματος. Ε, εάν κύριε... δεν καταφέρετε να φτάσετε τους 10 όμως. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Δεν είναι αυτό ο σκοπό η, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα φάση. Θεωρώ όμω ότι θα επιτευχθεί. Ε, σκοπό είναι αυτά που ε, 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 αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Το είπε άλλωστε χθε ο Στέφανο Κασελάκη. Είναι δεσμευτικά. Να μπορέσουμε να τα τηρούμε και να τα τηρήσουμε και να τα τηρούμε ανά πάσα στιγμή προτείνοντα λύσει. Ο κύριο Πέτρο Παπά. Που... Γιατί χθε δεν ήταν στην. Εσθηνε... Έχω την... Σας... έχω την, εντύπωση ότι ήταν ε, μόλι και γυρίσει από το εξωτερικό. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Άρα δεν, Α, το ξέρω, δε συμβαίνει δεν... κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι συμβαίνει Μάλιστα. Έχει πολύ καλή ε, εμένα κοινωνία. με προβληματίζει η σιωπή του κύριου Αποστολάκη. Η μόνη διαρροή που υπάρχει είναι ότι θέλω να δω τι θα πει ο Αλέξη Τσίπρα και έτσι θα σκεφτώ. Τι πρέπει να σκεφτεί και ο Αποστολάκη που δεν το έχει συζητήσει με τον Στέφανο Κασελάκη, όταν ε, μαζί είδαμε την πρώτη εμφάνιση με δυναμική του κύριου Κασελάκη, ήταν στο, στο πλευρό του ο Νάβαρχο Στη Μακρόνησο, αν δεν κάνω λάθο. Τι Μακρόνισσο. συμβαίνει, Αν δεν κάνω λάθο, Τι συμβαίνει με τον κύριο Αποστολάκη που κρατάει αποστάσει. Νομίζω ότι η ανακοίνωση του Ναβάρχου ναι. και ένα ακόμα σκέλο. Ναι. Δεν ήταν μόνο ότι περιμένουν να μιλήσει ο Αλέξη Τσίπρα. Ε, αναφερόταν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε ε, νομίζω ότι ο ίδιο ο Ναύαρχο πρέπει να μιλήσει. Δεν δικαιούμαι εγώ εξ ούτε του ίδιου ούτε κανένα άλλου να μιλήσω. Πάντω, το πρώτο σκέλος αναφερόταν στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ όχι με θετικό πρόσημο. Επειδή σα κατηγορούν, λέω προσωπικά, όσου έφυγαν, κοιμάστε του βουλευτέ, ω αποστάτε. Mm -hmm. Αν τυχόν εσεί δεν ήσασταν υποστάτε, θεωρείτε ότι αν μένατε θα ήσασταν υποταγμένοι σε μια δυναμική που ενδεχομένω είναι μακριά από αυτό που θεωρείτε δημοκρατία, δημοκρατία εντό ενό κόμματο. Καταρχά. Η... Ακόμα και αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε για μια μέρα, μια ναι. Χρήσης. ήταν, απλά μόνο και, μόνο και, μόνο για να υπάρχει μια ανακοίνωση. Ναι. Ε, έχει εκπέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συνείδηση του, των ψηφοφόρων και των μελών του, οπότε ε, όσοι βουλευτές ανεξαρτοποιήθηκαν, ανεξαρτοποιήθηκαν βάσει τη συνείδησή τους, η οποία δεν τους επιτρέπει ναι. να παραμείνουν σε ένα κόμμα το οποίο μετέρχεται αντιδημοκρατικές μεθόδους, μεθοδεύσεις και πρακτικές και... Μα δεν θα μπορούσαν να μείνουν έτσι κι αλλιώ. Α... Το ε... κλίμα ε... είχε γίνει πιο εχθρικό ανάμεσα στα στελέχη. Κάποιοι έμειναν. Χωρί να θέλω να επεκταθώ σε αυτό, παρά το γεγονό ότι. Αρχικώ είχαν πει ότι δεν μπορούν να μείνουν σε αυτό το, σε αυτό το κόμμα το οποίο μετέρχεται, επαναλαμβάνω, αντιδημοκρατικέ μεθο, μεθοδεύσει και πρακτικέ. Φοβήθηκαν δηλαδή και... να αποχωρήσουν. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν... Σα λέω μακριά από μένα οποιαδήποτε δίκη προθέσεων. Και το δεύτερο, οι, οι αποχωρήσει των συγκεκριμένων βουλευτών ταυτίζονται και είναι σε, σε πώς το λένε την ε, αντιπροσωπεύουν την εντολή αντιπροσώπες που έχουν πάρει από τους φορούς τους με την έννοια ότι ε, τα μέλη το, του ΣΥΡΙΖΑ ε, αποχωρούν κατά χιλιάδες όλα αυτό το διάστημα έχουν αποχωρήσει έχουν κλείσει οργανώσεις. Και μου κάνει εντύπωση σήμερα. Είμαι πολύ περίεργο να δω θα, πώ θα διεξαχθούν οι εκλογέ στην το... Ελλάδα. Την εκτίμησή σα, έτσι μια πρόβλεψη για τη σημερινή μέρα. Καλή τύχη, εύχομαι. Ε, πώ πιστεύετε ότι θα προσέλθουν στι κάλπε, Δεν θα είναι η συμμετοχή. Θεωρώ και εκτιμώ πω θα διεξαχθουν οι εκλογε στην την εκτιμηση σα ετσι μια προβλεψη για τη σημερινη μερα καλη τυχη ευχομαι πω τακτοποιήσει το θέμα. Να το πω έτσι όσο πιο ευπρόσωπα μπορώ, ώστε να μην χρειαστεί να διορθώσουν για ακόμα μια φορά την λαϊκή βούληση. Εντάξει, ξέρετε, γίνεται. Επειδή κάποια στιγμή ανεβάσαμε τους τόνους σε αυτήν την εκπομπή με όταν έβραζε το κλίμα, mm από την ημέρα του συνεδρίου και μετά, εμεί κατεβάσαμε το όρο σα στο υποπείπο. Είναι ότι θεωρήσαμε ότι είναι κάποιε εξελίξει ε, που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι του κόμματο. Ναι. Και να ξεκαθαρίσει τι θέλετε εσεί πλέον, αφού είχατε ήδη θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και θέλετε ί. να προχωρήσετε μπροστά. Οπότε δεν θέλω να σα αγγίσω τα ερωτήματα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιθανόν να αναχρηθούν οι φίλοι του κόμματο. Να, να, πάμε στο άσο που εμένα για να κλείσω τα ερωτήματά μου σε αυτό που είναι ο Στέφανο Κασελάκη. Θα μείνει είναι ένα προσωπικό καπρίτσιο, όπω λέγεται και γράφεται από αυτού που του ασκούν αυστηρή κριτική και δεν του χώρισαν ούτε την παρουσία του στη χώρα, ούτε στην πολιτική. Είναι ένα περαστικό, δηλαδή, και δημιουργεί τυπώσει και συμπαρασύρει ανθρώπου που έχουν την ανάγκη να εκφραστούν διαφορετικά. Είναι όντω μια νέα πνοή, μια άλλη πολιτική έκφραση μέσα από την μέχρι τώρα παρουσία και τη δυναμική ενό νέου ανθρώπου. Που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι να κρατήσουμε από τα δύο. Όλα τα... Είναι σαν να ληστεύω κολοστάσει ρωτώντα εσά, αλλά θέτω και την άλλη πλευρά που σκέφτεται. Το καταλαβαίνω, το, το, ακούω. Ε, υπάρχουν από τη μία οι ισχυρισμοί, οι οποίοι σε, σε πολλέ περιπτώσει είναι κακόβουλοι, και από την άλλη η, η έμπρακτη απόδειξη. Νομίζω ότι η μέχρι τώρα πορεία του αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει και να συνδιαμορφώσει γιατί αυτό είναι το, το βασικό συστατικό του νέου κόμματο. Ότι θα ακούμε και θα συνδιαμορφώνουμε με τα μέλη να συνδιαμορφώσει μια νέα πολιτική. Και αυτοί που γράφουν και λένε ε, είναι άνθρωπο του Μητσοτάκη ή εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία ή εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, Ξέρετε. δεν του απαντάτε. Σα απάντησα πριν. Γύρισε, όργωσε δύο ή τρει φορέ την Ελλάδα, ανέδειξε θέματα. Ε, καταθέσαμε προτάσει mm. και α, ε, έχω εδώ και πέντε-τέσσερι περίπου μήνε να δω. Ναι, yeah, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει ενωμένη Ουσιαστή. την ομάδα, πιτρέψτε, την κοινοβουλευτική πιτρέψτε. ομάδα. Έχω, ε, αν δεν κάνω λάθο, τέσσερι-πέντε μήνε να δω ουσιαστική αντιπολίτευση. Ε, Εμεί καταθέσαμε προτάσει τόσο για την ακρίβεια, νομοθετικέ ε, προτάσεις προτάσει στο κοινοβούλιο, τόσο για την ακρίβεια. Τόσο, όσο για την φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και για το πόθεν έσχεσαι στα, και τα, τη διαφάνεια στα κόμματα. Και, και τους υποψήφους βουλευτές, ε, αν όλα αυτά θεωρείται ότι τα έκανε επειδή δεν ήθελε να αντιπολιτευθεί ή δεν αντιπολιτευόταν το Μητσοτάκη, νομίζω ότι ε, όσοι ισχυρίζονται έχουν διατυπώνει τέτοιους ισχυρισμούς είναι επειδή δεν μπορούν να του προσάψουν κάτι άλλο. Μάλιστα, δηλαδή είναι εί... ισχυρισμοί ε, πραγματικά εκτός πραγματικότητας που είπατε... επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο... Δεν μπορώ κι εγώ να, να αντιληφθώ γιατί... Είπατε, ελπίζω να δημιουργεί. μην χρειαστεί στο ΣΥΡΙΖΑ να διορθώσουν μία ακόμα φορά τη λαϊκή βούληση. Ε, Λέτε μία ακόμα ε, φορά. Τι ακριβώς εννοείτε. Κάποιο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι διορθώσαμε το λάθος που έκαναν τα μέλη με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Μάλιστα. Αυτό λέω. Το, 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 το λέω για να μην. το λέω ηρωνικά σχε... ότι ελπίζω να τα έχουν τακτοποιήσει έτσι μεταξύ του το θέμα, ώστε να μην βρεθούν πάλι στην Κύριε... δύσκολη θέση εντό εισαγωγικών να διορθώσουν για μια ακόμα φορά τη λαϊκή βούληση. Κύριε Καπνισάκη, και η σκέψη είναι μια ελεύθερη σκέψη. Θεωρείτε ότι κάποιοι έκριναν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη χώρα και στην πολιτική τον Στέφανο Κασελάκη με χαρακτηριστικά που δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά αφορούν και την ταυτότητα ή την επιλογή ζωή του. Είναι ο Στέφανο Κασελάκη ενδεχομένω είχαν... στοχοποιημένο είχαν... και δε... 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 μονοποιημένο από κοινωνικά στερεότυπα μέχρι και ρατσιστικέ αντιλήψει που εμφυλοχωρούν, υπάρχουν ακόμα και στην πολιτική και σε κομμάτια τη κοινωνία μα είναι... και στο δημοσιογραφικό χώρο. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, με την επιμονή του και με την προσήλωσή του ε, σε κάποια πράγματα, αυτό έχει ξεπεραστεί. Για ένα μεγάλο διάστημα όμω ε, υπήρξε βέβαια. Οι επιθέσει ε, περιστρέφονταν γύρω από την προσωπική του ζωή. που τον Ο... χτυπούσαν Ο... ευθέω εξέδε... εξέδε... από την πρώτη μέχρι αυτή τη στιγμή με βαθιά τέτοια και κίνητρα. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ το είπατε αυτό. Και μέσα, το λέω το πω... και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω δεν δηλαδή, ότι αυτό έχω άλλο, υπονοείται. δηλαδή. Ναι, <laughs> καταλαβαίνω ότι το αυτό <laughs> Γι' αυτό και όπως είπαμε χθες <laughs> στην ιδρυτική διακήρυξη, πέρα από την σαφή διάκριση, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφή διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, υπάρχει και μια άλλη εγκάρση ατομή πολιτισμικής, ε, 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 συντηρητική και προοδευτικού κόσμου. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και αυτό διαπερνά όλα τα, να το προσπεράσουμε και αυτό διαπερνά όλα τα κόμματα του, του φάσματος. Μάλιστα. Σε ένα κόμμα της αριστεράς. Σαφέστατα.